Και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με δύο ξεχωριστές ζωντανές συνδέσεις. Λοιπόν, Βάλια. Πάμε, είχαμε... Επιφώνημα πριν... Δεύτερο επιφώνημα. Πάμε να δούμε λοιπόν μια πολύ όμορφη υποβρύχια εικόνα από το βυθό στο Καραβοστάσι Ρεθύμνου. Ούτως ή άλλως στο Μυλοπόταμο έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους της συγκεκριμένης δράσης και για καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το κάνουμε πιο χαλαρό τώρα. Έρχομαι ένα πρωινό και μου λέει: Βάλια, πω τι βρήκα σήμερα. Θα κλέψουμε τις εντυπώσεις, θα ανέβει η τηλεθέαση, όλοι θα μιλάνε για μας. Λέω: Τι βρε, Βάλια, ποιον έκλεισες? Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι... Και μου δείχνει το βυθό εκεί κάτω. Βεβαίως. Στα... Βεβαίως. Είναι πολύ όμορφη, μοναδική εικόνα. Έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Με τους αργούς. Μιλάμε για την πρώτη υποβρύχια κάμερα στην Ελλάδα. Και θυμάσαι που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες φιλοξενήσει τον κύριο Σοπασουδάκη για τα καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas το τώρα βυθό. Πάμε για την τώρα καλή πρωτοχρονιά. Πάμε στο καλή χρονιά. Ακόμα και υποβρύχια εμείς το είναι ζωντανή εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, είναι λίγη ώρα νωρίτερα, καθώς έχουμε και περίεργες καιρικές συνθήκες. Ναι, και είναι και σκοτεινά τώρα εκεί. Έχουμε λίγο έτσι θολό το τοπίο. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε στον κύριο Σοπασουδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος κοινότητας Μελιδονίου Μυλοποτάμου και κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, και εκ των εμπνευστών της δράσης, που την έχουν αγαπήσει πολύ εκεί στο διαδίκτυο. Την καλησπέρα μας. Κύριε Σοπασουδάκη. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς. Γεια σας από το μαγευτικό Μπαλί. Α, μάλιστα. Λίγο πιο πίσω στην κάμερα για να σας δούμε καλύτερα. Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη, βέβαια, ευχές υποβρύχιες μας λέτε από εκεί, Υποβρύχιες, ευχές, ναι. Είναι στον Μπαλί Μυλοποτάμου η κάμερα. Ναι. Για πείτε μας λίγο, αυτή η δράση εκεί με την υποβρύχια κάμερα, η αλήθεια είναι πως έχει αγαπηθεί από πάρα πολλούς, από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από κριτικούς. Όχι από όλο τον πλανήτη, όχι από την Ελλάδα. Από όλο τον πλανήτη, Εκπέμπει μέσω Skyline παγκόσμιο, σε παγκόσμια εμφανή. Και βεβαίως είναι μια δράση, θα πρέπει να πούμε, που... Είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδονίου και το site το τοπικό, το Κρέτα Κουέτερ, το μετρολογικό, αλλά είναι και το καταδυτικό πάρκο Υπόκαμπος, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε λίγο πώς φαίνεται αυτή τη στιγμή, να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή εκεί υποβρύχια. Έχει τοποθετηθεί μια κάμερα και βλέπουμε, εντάξει είναι μαγικό βέβαια το σκηνικό και το τοπίο, και δεξιά της οθόνης βλέπουμε κάτι σαν μετεωρίτες που πηγαίνουν, έρχονται λογικά, είναι ψαράκια. Σωστά. Ψαράκια είναι. Είναι ψαράκια, τα ξέρει και ο κύριος εκεί, ο Πασουδάκης. Λοιπόν. Επειδή υπάρχει υποβρύχιος φωτισμός, γίνεται η αντανάκλαση. Το φόσφορο που παράγουν τα ψάρια. Η αντανάκλαση. Και δεν υπάρχουν και ψαριές εκεί στην περιοχή τώρα. Μην χαλάσουμε και το δέντρο. Εκεί απαγορεύεται το ψάρεμα, το επιτηρεί όλο το χωριό, όλοι οι επαγγελματίες. Μπράβο, εκεί ήθελα να πάω. Γι' αυτό το είπα. Εκεί απαγορεύεται το ψάρεμα. Μπράβο σας. Απαγορεύεται, ναι, το βοηθάνε και όλοι οι επαγγελματίες προς την απαγόρευση. Που δεν είναι επίσημη, είναι δική μας πρωτοβουλία. Είναι δική σας πρωτοβουλία και αυτή. Εγώ ξέρω ότι έχετε προχωρήσει στη διαφήμιση μιας ολόκληρης περιοχής. Είναι εικόνες που δείχνουν από τη μία τον πολιτισμό της Κρήτης και από την άλλη βέβαια τον φυσικό της πλούτο. Άνθρωποι βέβαια που αγαπούν τον τόπο. Και τελείως εθελοντικά προχώρησαν. Και τελείως εθελοντικά, βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ο καταδυτικός τουρισμός είναι από τους ανώτερους τουριστικούς παράγοντες που βοηθάνε τον τόπο όπου πάνε. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ο πιο πλούσιος τουρισμός. Το οποίο έχουμε μείνει λίγο πίσω. Προσπαθούμε έχουμε μείνει πίσω θεματικό προβλή. Κομμάτι του τουρισμού να προχωρήσει και ειδικά αυτό. Ειδικά σαν καταστροφικό κέντρο, Υπόκαμπος εδώ, κάνει προσπάθειες χρόνια τώρα για την ανάπτυξη αυτή. Και είχαμε δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι που αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης στο βυθό. Μαζί με το δέντρο εκεί ήταν πολύ όμορφη εικόνα. Είδαν στο διαδίκτυο την εικόνα και αποφάσισαν λοιπόν να έρθουν εδώ μέχρι τον Μπαλί, στο Καραβοστάσι Ρεθύμνου και να ανταλλάξουν υποβρύχια όρκους αιώνιας αγάπης και λοιπόν, πίστης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Ναι.
Αν δείτε, έχει αλλάξει το Merry Christmas, έχει γίνει κάποιοι, αλλά η Κρόνος δεν λέει, λέει health, με υγεία. Μπα, δηλαδή, με υγεία. Κρένος, γιατί λόγω κορονοϊού πρέπει να δώσουμε και αυτό το στίγμα. Μπράβο, κύριε Σοπαστοδάκη. Και μακάρι ο Άγιος Βασίλης φέτος να μην έρθει μόνο για τα παιδιά, αλλά να έρθει και για πολλούς ενήλικες, οι οποίοι ακόμα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Μάλιστα. Στους φέρει ένα στακίδιο με, να συνειδητοποιήσουν, μια συνείδηση να τους δώσει, να καταλάβουν ότι υπάρχει, είναι ανάμεσά μας. Δεν χρειάζεται, ας κάνουμε μια βόλτα, κύριε Σοπασουδάκη, στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ας σηκώσουμε το τηλέφωνο και ας πιάσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους γονείς τους, τα παιδιά τους, τους πατεράδες τους και μετά να έρθουν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αν υπάρχει κορονοϊός ή όχι. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.